πολύ χαρούμενοι. Εντάξει, πρεμιέρα είναι. Εμείς είμαστε έτοιμοι ψυχολογικά να δεχτούμε τα πάντα, γιατί και λαθάκια θα γίνουν και διάφορα θα γίνουν, αλλά αυτά είναι προγραμματισμένα. Και είναι και μορφιά του live αυτό. Αυτό. Αλλά δεν μασάμε. Είμαστε τρελοί κανονικά και γουστάρουμε πάρα πολύ που είμαστε εδώ. Μία και σήμερα για να σπάσουν τα σύνορα. Μ' άρεσε. Μία και σήμερα για να σπάσουν τα σύνορα. Βασικά, σήμερα σπάνε τα σύνορα. Και μία και σύνορα να σπάσουν τα σύνορα. Και σε έναν χώρο ιδιαίτερο, δηλαδή, θυμίζει πιο πολύ παραίστικο το μαγαζί κάτω, έτσι όπως έχει δημορφώσει είναι, παιδιά. Είναι παραίστικο. Είναι ένας πολύ ζεστός χώρος, με μια πολύ ωραία αύρα. Και όλο το πρόγραμμα έχει στηθεί με αυτή τη διάθεση και με αυτή τη λογική ακριβώς. Να περάσει καλά ο κόσμος. Ναι, αυτή είναι η ιδέα. Άνετα. Αυτή είναι η ιδέα. Να είναι κοντά μας, να είναι κοντά μας ο κόσμος, να είμαστε και εμείς κοντά στον κόσμο και να κάνουμε ένα πάρτι. Προσωπικές περικοπές στους εαυτούς σας. Εσύ τι λες. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν βγαίνει αλλιώς. Δεν βγαίνει. Έχουν μειωθεί πάρα πολύ και τα μεροκάματα των τραγουδιστών παιδιά λόγω τη κρίση, έτσι δεν είναι? Έχουν μειωθεί μεροκάματα, έχουν μειωθεί οι μέρες. Εγώ θυμάμαι όταν ξεκίνησα δουλεύαμε 6 μέρες την εβδομάδα. Και τώρα δουλεύουμε 2. Και 7. Και 7 στο... χωρίς ρεπό. Αυτό ναι. Εντάξει, το θέμα είναι, δόξα τον Θεό που κάνουμε αυτό που αγαπάμε. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα, αλλά τι να κάνεις. Πώς και αποφασίσατε και εμφανίζεστε μαζί στη σκηνή και δεν βγαίνει πρώτα ο ένας και μετά ο άλλος? Γιατί αυτό δεν είναι παρέα, λες και είμαστε μαλωμένοι. Επειδή τα πάμε πάρα πολύ καλά και έτσι να το πω και λίγο πιο λαϊκά, γουστάρει πραγματικά ένας τον άλλον. Γνωριζόμαστε από παλιά, αλλά τώρα με τη συνεργασία γνωριστήκαμε καλά-καλά. Έτσι αποφάσισαμε ότι αυτό είναι η παρέα που θέλουμε να βγάλουμε, είναι το να έχουμε πολύ κοινό πρόγραμμα. Στο διάστημα επανήλθατε επί σκηνής, είχατε πόσο καιρό? Εγώ είχα αρκετό καιρό, γιατί μου συνέβησαν κάποια έτσι δυσάρεστα γεγονότα, ανατροπές και δεν πειράζει, πράγματα που είναι μέσα στο πρόγραμμα, αλλά όλο αυτό μου έχει λείψει πάρα πολύ. Θέλω να θυμηθείτε Χριστούγεννα που έχετε κάνει. Όντας όχι τόσο γνωστή, πώς θα θυμάστε τα Χριστούγεννα? Τα τελευταία 10 χρόνια δεν έχουμε κάνει Χριστούγεννα, αλήθεια. Είναι εξής. Χρόνια πολλά! Και τρέχουμε στο μαγαζί. Εσπέτος, τι θα θέλετε να σας φέρει? Εκτός από το να είμαστε καλά, να είμαστε γεροί, δυνατοί, να έχουμε πάρα πολύ αγάπη. Τώρα τι άλλο να πω πέρα από αυτό? Και, εντάξει. Το να έχεις και επιτυχία, καλό είναι και αυτό. Ισχύει ένα δημοσίευμα που παίζει στο ίντερνετ ότι εμπνεύστηκε από σένα μία Αμερικανίδα σεναριογράφος? Ναι. Θα κάνετε κάτι μαζί, είναι μια ευθαλογία που έχει εμπνευστεί η Αλίσια, την ιστορία, όλο το έχει γράψει ουσιαστικά πάνω μου και θα κυκλοφορήσει αυτό και σε σειρά και σε ταινία.